περνάμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Άνοιξε διάπλατα ο δρόμος και για τους αγωνιστές της ΙΟΚΑ εξοδικαστική συμφωνία για καταβολή αποζημιώσεων από τη Βρετανία στους Κενιάτες αντάρτες. Και βέβαια ο τίτλος αφορά τους επιζώντες, όσους επιζώντες, όσους επέζησαν εκ των αγωνιστών της ΙΟΚΑ. Η είδηση έρχεται από το Λονδίνο και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φανούλα Ιαργυρού. Καλή σας μέρα, κυρία Ιαργυρού. Καλημέρα σας. Ναι, την περασμένη Τετάρτη, Λάζαρε, ανακοινώθηκε ο συμβιβασμός μεταξύ Βρετανικής κυβέρνησης, η οποία έκλεισε το θέμα εξοδίκως με τους Κενιάτες, προσφέροντας χρηματική αποζημίωση αφού αναγνώρισε τα βάσανα που υπέστησαν τη δεκαετία του 50 στα χέρια της τότε αποικιακής Βρετανικής κυβέρνησης. Η Βρετανία συνολικά θα πληρώσει 19,9 εκατομμύρια λίρες σε έξοδα και αποζημίωση σε 5.228 Κενιάτες, οι οποίοι θα πάρουν από 2.600 λίρες ο καθένας, ποσό πενταπλάσιο του μέσου ετήσιου εισοδήματος στην Κένια. Επιπλέον, η Βρετανία θα υποστηρίξει την ανέγερση μνημείου στην πρωτεύουσα Ναϊρόπη για τα θύματα των βασανισμών της εποχής, στην εποχή της αποικιοκρατίας, όπου πέραν των 100.000 Κενιατών κρατήθηκαν σε διάφορα βρετανικά στρατόπεδα, με πολλούς να υποβάλλονταν σε συστηματική κακομεταχείριση, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία υπήρξαν θύματα βασανισμών, βιασμών, ακόμα και ευνουχισμών. Αυτές οι αποφάσεις, κυρία Αργυρού, σημαίνουν έμπρακτη έκφραση συγγνώμης, αίτηση συγχώρεσης από την Βρετανική, από το Ηνωμένο Βασίλειο? Ναι, ουσιαστικά ναι, και θα σας πω στη συνέχεια και τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών χθες στη Βουλή των Κοινοτήτων. Επίσης, να πούμε ότι το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας ουσιαστικά δεν είχε υπόθεση και η θέση του χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο με την αποκάλυψη ότι είχε αποκρύψει τα ονομαζόμενα ξεχασμένα έγγραφα που είχε μεταφέρει από τις πρώην αποικίες, το περιεχόμενο των οποίων επιβεβαίωνε τις καταγγελίες των Κενιατών. Έξω και οι διαπραγματεύσεις για συμβιβασμό είχαν αρχίσει από τον περασμένο Οκτώβριο για να μενόταν συμβιβασμός όντως. Μιλώντας χθες στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας William Hague είπε τα εξής: «Κατανοούμε τον πόνο και τη λύπη που, εκείνων που ήσαν αναμεμειγμένοι στα γεγονότα της εκτάκτου ανάγκης στην Κένια. Η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι Κενιάτες υπέστησαν βασανιστήρια και άλλου είδους κακομεταχείριση στα χέρια της αποικιακής διοίκησης. Η Βρετανική κυβέρνηση ειλικρινά αποδοκιμάζει τα βασανιστήρια εκείνα που σημάδεψαν την πρόοδο προς την ανεξαρτησία της Κένιας. Βασανιστήρια και κακομεταχείριση είναι απεχθή παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις οποίες καταδικάζουμε απερίφραστα». Και μετά υπήρξε δήλωση από τον Μάρτιν Ντέι, ένα εκ των ανωτέρων δικηγόρων της υπεράσπισης των Κενιατών, ο οποίος είπε τα εξής: «Βγάζω το καπέλο στον κύριο Χέικ για το θάρρος του να κάνει σήμερα αυτή τη δήλωση και να ανακοινώσει την διευθέτηση με τους πελάτες μας. Αυτά τα εγκλήματα διεπράξησαν από Βρετανούς αποικιακούς αξιωματούχους δίχως να αναγνωριστούν και τιμωρηθούν για δεκαετίες. Και παρόλο ότι έγιναν πριν πολλά χρόνια, τα φυσικά και πνευματικά σημάδια παραμένουν. Τα ηλικιωμένα θύματα των βασανισμών επιτέλους πήραν την αναγνώριση και δικαιοσύνη που αναζητούσαν. Για αυτούς η σημασία αυτής της στιγμής δεν μπορεί να περιγραφεί». Mm-hmm. Αναφέρθηκε στην περίπτωση της Κύπρου, Λάζαρε. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Χέικ επίσης είπε στην αναφορά του ότι δεν πιστεύουν η διευθέτηση αυτή δημιουργεί προηγούμενο και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αρνείται ευθύνη για τις πράξεις αποικιακών διοικήσεων σε άλλες πρώην αποικίες. Με αυτό που είπε εννοούσε τις ανάλογες πράξεις σε βάρος των αγωνιζομένων το 1955-59 Ελλήνων Κυπρίων στον αγώνα των απελευθερωτικών της ΕΟΚΑ. Μάλλον, ναι. Και να πούμε ότι ένας από τους λόγους που η Βρετανική κυβέρνηση αναμενόταν ότι θα έκλεινε το θέμα με συμβιβασμό προτού προχωρήσει η δίκη, πέραν του ότι δεν είχε υπόθεση, ήταν για να μην δημιουργηθεί δεδικασμένο. Όσον αφορά τους αγωνιστές, ήταν και πονηρή αυτή η απόφαση, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξαν τα συμφέροντα τους, όντως. Λοιπόν, διότι είχαν γράψει πάρα πολλές φορές και οι εφημερίδες έκτοτε όταν ξεκίνησε ο αγώνας των γενιατών ότι θα προκειμένου, θα αν δικαστεί η υπόθεση αυτή, θα δημιουργήσει το προηγούμενο και για άλλους που βασανίστηκαν σε πρώην απικίες και είχαν αναφερθεί πολλές φορές στην Κύπρο. Αμέσως μετά, αμέσως μετά τα όσα υπέστησαν οι Μάου Μάου, θυμάστε, είχε έρθει εδώ κυβερνήτης της Colony of Cyprus, ο στρατάρχης, κότσαμ στρατάρχης Σερ Τζον Χάρτινγκ, κυβερνήτης, έτσι δεν είναι, και τότε επέβαλε την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έτσι δεν είναι, και τότε είχαν ξεκινήσει οι απαγχωνισμοί 9 συνολικά ηρώων της ΕΟΚΑ και τα βασανιστήρια σε χιλιάδες άλλους στα κρατητήρια και, και στα ανακριτήρια των Εγγλέζων σε διάφορους χώρους, με πολύ δε εκ των αυτό που υπέστησαν τα βασανιστήρια δεν κατάφεραν να επιζήσουν, τους σκότωσαν βασανίζοντάς τους. Μπορώ να προσθέσω κιόλας ότι τότε υπήρξε και η πρόταση να μεταφερθούν αγωνιστές της ΕΟΚΑ στην Κένια. Βέβαια, όταν ερχόταν εδώ ο κύριος Χάρτινγκ, πέθανε ο Χάρτινγκ μου φαίνεται, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν ερχόταν εδώ διαφημιζόταν ότι ήταν ο νικητής των Μάου Μάου, έτσι δεν ήταν? Μάλιστα. Ακριβώς γι' αυτό, Λάζαρε, ειλικρινά, ένας υποκλίνεται... Είχε περάσει προηγουμένως από την Κένια και έλαβε μέρος σε αυτά που καταδικάζονται σήμερα. Μάλιστα, να πούμε ότι υποκλεινόμαστε πραγματικά, ο άνθρωπος και η ιστορία μπροστά στο θάρρος, την επιμονή και την αντοχή των μετρημένων στα δάχτυλα του ενός χεριού κενιατών πρώην Μάου Μάου να δικαιωθούν φέροντας ζωντανά όσα υπέστησαν στην πόρτα εδώ της Βρετανικής κυβέρνησης με θεατή την παγκόσμια κοινή γνώμη. Και να πούμε ότι είναι όλοι γέροντες προχωρημένης ηλικίας, αλλά η αντοχή τους και η επιμονή τους να δικαιωθούν είναι αυτό που τελικά εμφανίζεται ως το νέο στοιχείο σε όλη αυτή την υπόθεση. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο, ότι μπορεί να μην δημιούργησε δεδικασμένον η υπόθεση αυτή, όμως παράλληλα μπορεί να μας έχει δημιουργήσει έναν προηγούμενο διεκδίκησης του δικαίου και ότι εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας πρέπει να τιμωρούνται. Τα απεχθή εγκλήματα της Τουρκίας εις βάρος των Ελλήνων της Κύπρου κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, οι βιασμοί, οι δικοί μας βιασμοί, οι μαζικές δολοφονίες αμάχων, οι βασανισμοί, αυτοί που ανάφερες πριν να μπούμε στο θέμα αυτό, Λάζαρε, αυτοί που σκοτώθηκαν, δεν πρέπει να, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να αφήνει στο ράφι της ιστορίας, αλλά υποχρεωνόμαστε να προβάλλουμε και να απαιτούμε την τιμωρία. Εξασφάλισαν όμως οι κακούργοι Τούρκοι κατακτητές και το ψευδοκράτος τους στην Κύπρο, όταν γινόταν η συμφωνία για την δημιουργία της ΔΕΑ, της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων, εξασφάλισαν εκ των προτέρων την ατιμωρησία, το αδίωκτο και την αθώωση, κυρία Αργύρου. Δυστυχώς είναι πολλά τα λάθη που έγιναν. Όμως αυτά τα πέντε γεροντάκια, Λάζαρε, πρώην Μάου Μάου, αν μη τι άλλο, να μας παραδειγματίσουν έστω και τώρα. Θέλουμε και να ρωτήσουμε πόσο... Το έγκλημα συνεχίζεται. Η Τουρκία ακόμα βρίσκεται εδώ. Και η Αγγλία βρίσκεται ακόμα εδώ. Και η Αγγλία να υπενθυμίσουμε εδώ, όμως, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ακόμα και στα γραφεία του αποσπάσματος των Ηνωμένων Εθνών στο Λίδρα Πάλας, κατάφεραν οι Εγγλέζοι, που είναι μέλη του αποσπάσματος αυτού, να αναρτήσουν αφίσες και φωτογραφίες πεσόντων κατά το 1955-59 Βρετανών στρατιωτών που υπηρετούσαν στον Βρετανικό στρατό και επιχειρούσαν να καταστήλουν το Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα της ΕΟΚΑ, των Ελλήνων Κυπρίων. Λοιπόν, έχουν αναρτημένες τις φωτογραφίες και τις αφίσες σε γραφεία της ΟΝΦΙΚΙΠ, και χαρακτηρίζουν την ΕΟΚΑ ως τρομοκράτης εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς, Λάζαρε, αυτά όλα γίνονται με την ανοχή των δικών μας εδώ και 50 χρόνια, οι οποίοι διατηρούν μια πολιτική ηττοπάθειας σε όλα τα επίπεδα.
Επιτέλους ας τερματιστούν οι προσωπικές μου απόψεις, οι υποταγές με συνομιλίες μεταξύ δύο κοινοτήτων. Και ας γίνει η πρώτη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Αναστασιάδη, να απαιτήσει συνομιλίες απευθείας με την κατοχική Τουρκία, παραθέτοντας στο τραπέζι πρώτα απ' όλα έναν κατάλογο των απευθεία εγκλημάτων της Τουρκίας, τις τουρκικές παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις οποίες καταδικάζει απερίφραστα, χρησιμοποιώντας τα ίδια τα λόγια του Υπουργείου Εξωτερικών Κοινοπολιτείας κ. Χέικ χθες. Και να πω και το εξής, να υπενθυμίσουμε τόσο στο Foreign Office όσο και στους δικούς μας, ότι εκείνο που είπε στις 7 Ιουλίου του 1920 ο δικός τους ο David Lloyd George, ο Τούρκος είπε υπήρξε συνεχής πηγή ανομαλίας στην Ευρώπη και στην Ασία. Υπήρξε ενόχληση και κατάρα. Υπήρξε διαβόητος στο ότι όπου πήγε έφερε την ερήμωση. Δεν δικαιούται να έχει λύπηση. Εμείς γιατί τον λυπούμαστε και δεν τον εξέτουμε. Να πω όμως και δύο λόγια όσον αφορά τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, την υπόθεσή τους. Κατά την άποψή μου έπρεπε να είχαν ενεργήσει νωρίτερα. Κάπου άργησαν. Καταρχήν μετά την Κυπριακή Ανεξαρτησία οι αγωνιστές μπορούσαν ανα πάσα στιγμή να προβούν σε αγωγές για τα βασανιστήρια που υπέστησαν ως ελεύθεροι πολίτες. Αντίθετα με τους Κενιάτες Μάου Μάου, το κίνημα των οποίων ήταν απαγορευμένο από την ίδια τη χώρα τους μέχρι το 2003 και ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα τους, ηλικιωμένοι πλέον, από τότε, από το 2003. Στην περίπτωση της Κύπρου μπορώ να πω ότι δεν χρειαζόμασταν μαρτυρίες από τα ξεχασμένα έγγραφα, τα πρόσφατα που έχουν βγει, εκείνα που κατακράτησαν οι Άγγλοι μετά που τα μετέφεραν εδώ στην Αγγλία μετά τις... το 1960, γιατί με την δική μας υπόθεση είχαν αποδεσμευθεί πάρα πολλά έγγραφα και καταθέσεις προδεκαετιών. Επιπλέον η δική μας πλευρά είχε στη διάθεση της και τις λεπτομέρειες των κατηγοριών για βασανιστήρια στις δύο προσφυγές που κατέθεσε η Ελλάδα στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 1956 και το 1957. Ναι μεν ο Ευάγγελος Αβέροφ υποσχέθηκε στους Βρετανούς το Φεβρουάριο του 1959 να αποσύρει την προσφυγή και το έκανε, δεν σήμαινε ότι δεν μπορούσαμε εμείς εκ νέου να κάνουμε δικές μας προσφυγές ως ελεύθεροι πολίτες πλέον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κατά το 60. Να σας ρωτήσω... Η απόσυρση της δεν μας εμπόδιζε, Λάζαρε. Μάλιστα. Έπρεπε να είχαν γίνει τέτοιες ενέργειες προπολού. Να ρωτήσω το εξής. Τα εγκλήματα τα οποία ουσιαστικά ομολογεί τώρα η Βρετανική κυβέρνηση ότι διέπραξαν οι αξιωματούχοι της και τα στρατεύματα της ως αποικιοκράτες στην Κένια, πότε διαπράχθηκαν, σε ποιες ημερομηνίες διαπράχθηκαν, κυρία Αργυρού? Εννοείται στην Κένια. Στην Κένια, ναι. Ναι, τον ίδιο καιρό με εμάς, δεκαετία του 50, αρχές του 60. Και πώς προβλήθηκε τώρα αυτή η απόφαση στην Βρετανία και μάλιστα τις ίδιες μέρες που εγιόρταζε η αυτής μεγαλειώτης η βασίλισσα των Εγγλέζων η Ελισάβετ τα 60 χρόνια από την στέψη της 2 Ιουνίου του 1953, τότε που διαπράττονταν στην Κένια και αυτά τα εγκλήματα. Ανακοινώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης ως μία είδηση, Λαζάρε. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα περισσότερο. Δεν προβλήθηκαν τα εγκλήματα αυτά, έτσι? Όχι, όχι. Προβλήθηκε ως είδηση και όταν ανακοινώθηκε ο συμβιβασμός και μετά χθες με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών στη Βουλή των Κοινοτήτων. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστούν εντός των ημερών ή αν θα υπάρξει κανένα άλλο πρόγραμμα. Ας ακολουθήσει άλλο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αργυρού. Χθες ανακοινώθηκε μεταξύ ως μια συνηθισμένη είδηση. Σαν μια συνηθισμένη είδηση. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Αναγκάστηκε λοιπόν να ομολογήσει και να παραδεχτεί και να προβεί σε πράξεις που συνιστούν κάποιες μορφής συγχώρεση, απολογία η Βρετανική κυβέρνηση για τα εγκλήματα που το πεπολιτισμένο έθνος των Βρετανών διέπραξε σε βάρος των Κενιατών που ζητούσαν την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους.